Δημήτρη, δεν φαντάζεσαι τι έχεις κάνει. Τι έχεις κάνει όχι μόνο εδώ στην ορχήστρα και στο πλατό, αλλά και πίσω. Ο διευθύντης παραγωγής, ο καπνός που βλέπεις εδώ, δεν είναι για τα φώτα, είναι οι ψυσταριές. Γι' αυτό και εγώ δεν έπαιζα. Πήγα να τσιπήσω κάτι. Δεν φαντάζεσαι τι έχεις κάνει. Και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πάμε, Γιάννη. Τι να πω για τον Δημήτρη, δηλαδή σε αφήνει άφωνο. Είναι ένας μικρός θεός, δηλαδή είναι τόσο καλός. Δεν υπάρχει κάτι να... Γίγαντας θεός, γίγαντας θεός. Τι να σου πω, είσαι απίθανος. Μας μαγεύεις κάθε φορά. Η Ευγενία. Μας ξετρελαίνεις, Δημήτρη. Και εκτός από αυτό το υπέροχο παραδοσιακό κομμάτι που όλοι το ξέρουμε, όλοι το έχουμε χορέψει, όλοι έχουμε διασκεδάσει με αυτό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η καθαρότητα με την οποία παίζεις τη μελωδία σου, το πόσο πολύ εντυπωσιακή τρίλια έκανες στην αρχή, το ξεκίνημά σου, πόσο ψηλά έφτασες, πεντακάθαρα, ξεκάθαρα, χωρίς να σου ξεφύγει τίποτα. Και εντούτοις, Γιώργο, συνήθως, ξέρεις τι γίνεται σε αυτά τα όργανα, σε αυτή τη μουσική, προσπαθεί κάποιος στο τέλος να εντυπωσιάσει με το φινάλε του. Ενώ ο Δημήτρης εντυπωσίασε καθ' όλη τη διάρκεια του κομματιού και κράτησε το φινάλε του ταπεινό, σεμνό, όπως έκοψε είναι το νήμα ήρεμα. Έκοψε το νήμα ήρεμα. Αυτό έκανε. Και όχι μόνο κράτησε καθαρές συντότητες όπως το είπες, αλλά έκανε και παραλλαγές στη μελωδία δικές του. Πάλι μέσα στο ήθος το συγκεκριμένο. Και αρπίσματα ωραία. Ωραία. Πάμε στην Ευρυδίκη. Δημήτρη, εγώ ένιωσα ότι μας κελαΐδησες με ένα λεβέντικο τρόπο, έτσι όπως επιβάλλει η μουσική μας παράδοση, και ήσουν εξαιρετικός για ακόμα μια φορά. Εμένα μου έκανε εντύπωση έτσι όπως ξεκίνησες, που όλα αυτά που έπαιζες φαίνονταν απίστευτα δύσκολα και συγύρισες, έκλεισες το μάτι γιατί ήξερες πολύ καλά τι έκανες. Ξέρεις πολύ καλά. Στο δάσκαλο, εκεί στη γωνία το κλείσε το μάτι. Έκλεισε το μάτι γιατί. Κάποια ενδοσυνεννόηση υπάρχει. Ναι, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό που κάνει είναι πανδύσκολο, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, εσύ το έκανες με τέτοια άνεση και ήσουν ένας μικρός γίγαντας θεός. Έτσι. Η μελέτη τα κάνει. Αυτό μείνει τώρα, αυτό τελείωσε. Γίγαντας θεός. Λοιπόν, Νίκος. Είσαι ένας εξαιρετικός μουσικός, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που σε είδαμε. Αποδεικνύεται από τη στάση σου και τον τρόπο που εκφράζεσαι μέσα από τη μουσική ότι είσαι ένα πολύ ταπεινό παιδί, ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος. Πολύ σοβαρό παιδί. Και σοβαρός και σεμνός άνθρωπος και συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα πας πολύ, πολύ ψηλά. Ευχαριστώ. Είσαι σοβαρό, δεν είσαι καθόλου πειραχτήρι. Είμαι όταν πρέπει. Είσαι όταν πρέπει πειραχτήρι. Έφυγες, αγόρι. Yeah.